αδιάβαστους δεν μας λες. Άμα θέλετε, ρωτήστε τον τυπογράφο του Θανάση, που μπήκε και τύπωσε τον πάπυρο για τη Eurovision και για τις ζωές. Μάθαμε για τις ζωές των καλλιτεχνών. Πώς ζούσαν πριν, πώς ζουν μετά τα τραγούδια, πότε γράφτηκαν, με τι μελάνη. Όλα αυτά για την ιστορία της Eurovision. Δεν είμαστε αδιάβαστοι. Ο άλλος τρόπος είναι ένας άλλος τρόπος. Μπορεί να μην σ' αρέσει. Τι να όχι, κάνουμε. Μπορεί, επειδή είπα εγώ ότι να ψηφίσετε την Ιταλία, που η Ιταλία περνάει γιατί είναι έτσι κι αλλιώς. Την Big Five. Αλλά σου κολλάει το μυαλό, δεν ξέρεις. Εντάξει, το ότι σου κολλάει το μυαλό, να μην θυμηθώ. Να μην θυμηθώ. Ναι. 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 Τότε που κόντεψα να τρελαθώ. Έτσι. Το θυμάμαι. Διότι ένα λάθος του σχολιαστή στη Eurovision μπορεί να στοιχήσει πάρα πολύ και όλη του τη μετάδοση. Και το λέω εγώ που στη δική μας μετάδοση το 2007 η Μαρία είπε Μακεδονία, την χώρα που δεν λεγόταν τότε Μακεδονία. Και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο για το οποίο δεν την έχει ξεπλύνει ακόμα. Με πολιτικές διαστάσεις. Με πολιτικές διαστάσεις. Εδώ τουλάχιστον δεν είχαμε. Εντάξει, είχατε μία πριγκίπισσα να παίξετε. Συγγνώμη. Πού, γιατί να είμαι υποχρεωμένος να ξέρετε. Δεν σας είχαν δώσει πριν. Δεν σας είχαν πει ποια είναι. Όχι. Στην πρόβα δηλαδή να τη δείξουν. Όχι, παιδιά, να πω κάτι. Να ξέρω θέλω να πω κάτι, συγγνώμη, να πω εγώ γιατί σε πήρα στο λαιμό μου. Σε πήρα στο λαιμό μου. Το ρωτάω εγώ. Να πω κάτι. Ακόμα από την Αθήνα έχουμε σε λίγο διάλειμμα. Και λέω, να παίξουμε με αυτό. Βλέπουμε τι είναι. Λέω, οκ, ποια είναι αυτή, για να μου πει, δεν την ξέρω, για να πάω εγώ να τη βρω στο διάλειμμα για ποτό, για να σας πω, γνώρισα την πριγκίπισσα. Δεν βγήκε, ρε παιδιά. Έγινε διάλειμμα πιο πριν και έγιναν όλα σαλάτα. Ενός ανθρώπου από το μυαλό δεν του πέρασε ότι σαν ηθοποιοί δημιουργούμε συνθήκες. Ένας άνθρωπος. Δεν λέω δημοσιογράφος, δεν και σε όλα. Δεν πειράζει, δεν γνωρίζει τη γνώμη. Συγγνώμη, δεν είμαστε τόσο δημοκρατικοί που να γνωρίζουμε. Διαβάζατε σχόλια. Όχι, ναι. Πώς το πήγατε, ναι. Πρώτον διαβάζατε δημοσιεύματα και δεύτερον διαβάζατε σχόλια. Εγώ των δικών μας τα δημοσιεύματα καταλάβαινα από γύρω-γύρω ότι πώς μας σχολιάζουν. Πώς τα καταλάβαινες δηλαδή. Στενέ φίλου, λένε για εσά, σα κράζουν, σα κάνουν αυτά. Και λέω: τι θέλω. Του λέγα του Ζωρόν, δεν θέλω να μου πει να τελειώσει πρώτα αυτό και μετά. Γιατί μπορεί να σε επηρεάσει. Βέβαια. Στην ψυχολογία σου. Αλλά δεν. Πώ να σου πω, παιδί μου. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι μη με πούνε, μη με κάνουν, μη αυτό, γιατί δεν κρινόμουν ακριβώς για τη δουλειά μου, κατάλαβες.